Για τον παπά διαθέτουμε πλήθος εγγράφων αλλά και ανατριχιαστικά βίντεο. Μάθαμε μάλιστα από τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής ότι τα παιδιά που εικονίζονται να τους μαθαίνει το Χάιλ Χίτλερ ο παπάς είναι τα παιδιά του. Ο ίδιος ο παπάς ερωτώμενος τα δικαιολόγησε λέγοντας ότι είχε ανοίξει το Τριώδιο. Έχουμε δηλαδή να κάνουμε με εθνικιστές του Τριωδίου. Για τον Κασιδιάρη φωτογραφία τατουάζ με την σβάστικα. Για τον Ηλιόπουλο φωτογραφία τατουάζ με το Sieg Heil, ζήτω η νίκη στα γερμανικά. Για τον Λαγό φωτογραφία τατουάζ με το ναζιστικό αετό. Ωστόσο δεν αναφερόμαστε σε ατομικές στάσεις αλλά στην ιδεολογία της οργάνωσης συνολικά. Τούτο προκύπτει από συλλογικές δράσεις της οργάνωσης. Εσωτερικές που δεν κοινοποιούνται, για παράδειγμα, πρώτον, ορκομοσία μελών το 2011. Τα νέα μέλη βγάζουν λόγο με εθνικοσοσιαλιστικό περιεχόμενο. Χαιρετούν με προτεταμένη την δεξιά τον αρχηγό. Ο αρχηγός χαιρετά επίσης. Ο Γερμενής μιλάει για τον αιώνιο Εβραίο. Η ομιλία μάστορα ημνή των Γκέμπελς. Δεύτερον, ορκομοσία Δεκεμβρίου του 2012 και δει στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Επισκόπησε το δικαστήριο τη φωτογραφία του Κασιδιάρη με τη σημαία της Wehrmacht, την οποία ψευδώς είχε αρνηθεί ως φωτομοντάζ. Τον Κασιδιάρη αναγνώρισε στις φωτογραφίες ο μάρτυρας υπεράσπισης Άγγελος Ιωάννου. Διαβάσατε επίσης το κείμενο του Ηλία Κασιδιάρη που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής, όπου περιγράφεται για τους μοιημένους η τελετή ορκομοσίας και η ναζιστική σημαία. 21 Δεκεμβρίου του 2012. Γυμνό βουνό της Αττικής. Η ομάδα με τα μαύρα συνεχίζει αθόρυβη την ταχεία πορεία. Μαύρη στολή, παντού μαύρο χρώμα και οι σκιές αόρατες μέσα στο σκότος της νύχτας. Στίχημα 1. Να αναρριχηθούμε ψηλά μέχρι το Λικαβιές. Η φάλαγγα κατάνδρα σταματά. Στάση προσοχής. Η κορυφή κατελήφθη. Στα πόδια μας η πόλη. Βλέμματα στραμμένα στην ανατολή. Προσμένουμε τη μεγάλη στιγμή. Με σταθερές ευλαβικές κινήσεις ξετυλίγεται η σημαία. Με μια σχηματίζει στον Αττικό ουρανό. Χρώμα του αίματος. Και το σύμβολο του ήλιου στο μέσο. Ένας νοητός ήλιος ανατέλει στην ψυχή μας. Στο βάθος του ορίζοντα χρυσές ακτίνες διαλύουν το σκότος της νύχτας. Τα χέρια υψώνονται σε χαιρετισμό. Μια νέα Χρυσή Αυγή ανατέλει. Μάλιστα στο δημοσίευμα της Χρυσής Αυγής δημοσιοποιείται άλλη φωτογραφία χωρίς τη σημαία της Wehrmacht. Πρόκειται για απόλυτη επιβεβαίωση του μάρτυρα Σταύρου που ορκίστηκε με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια σημαία στο όρος Φαλακρό το 2011.